Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, λαχανικά τεμπούρα. Μία παραδοσιακή γιαπωνέζικη συνταγή που φημολογείται ότι ήρθε το 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους. Θα δείξουμε όλα τα μυστικά για να φτιάξουμε την πιο τραγανή κρούστα. Οπότε είναι μία συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε πώς φτιάχνεται. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα λαχανικά τεμπούρα θα χρειαστούμε. Για το τουρσί, 400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 400 γραμμάρια ξύδι από λευκό κρασί, ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε σπόρους, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο και μία πρέζα αλάτι. Για τα λαχανικά, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, 100 γραμμάρια μπρόκολο, 100 γραμμάρια κουνουπίδι, 100 γραμμάρια corn flour και 300 ml ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη τεμπούρα, 40 γραμμάρια corn flour, 140 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά της σούπας κοφτή νοστιμιά μάτζι και 330 γραμμάρια σόδα παγωμένη. Για τη σάλτσα γιαουρτιού, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού κάρι, χυμό από μισό λάιμ και ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό νοστιμιά μάτζι. Για το σερβίρισμα, γλυκόξινη σάλτσα και κόλιανδρο. Τελευταία, έχετε ακούσει για πάρα πολλά λαχανικά πίκλα, έτσι δεν είναι? Τα έχουμε ακούσει όλοι. Ουσιαστικά κάνουμε μία γλυκόξινη σάλτσα που αποτελείται από ξύδι και ζάχαρη και βράζουμε τα λαχανικά μέσα. Έτσι τα λαχανικά μας γίνονται πίκλα κατευθείαν σε χρόνο ρεκόρ. Οπότε θέλω ένα κατσαρολάκι και θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη μου, ξύδι από λευκό κρασί ή ριζόξυδο μπορείτε να βάλετε. Τώρα, κάθε πίκλα μπορούμε να την κάνουμε διαφορετική, απλά προσθέτοντας μπαχαρικά μέσα στη μαρινάδα μας. Οπότε, εγώ το μόνο που θα κάνω εδώ πέρα είναι να ρίξω λίγο κόριανδρο, λίγο τσίλι, μπούκοβο και ουσιαστικά, έτσι όπως είναι, προσθέστε και λίγο αλατάκι εδώ. Θέλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Τέλεια. Τώρα, πάμε στα λαχανικά μας. Λοιπόν, έχω ένα κολοκύθι. Μπορείτε να το κόψετε sticks για να το κάνετε τεμπούρα, μπορείτε να το κόψετε ροδέλες, μπορείτε να το κόψετε πλάγια. Εγώ θα πάω όσο πιο απλά γίνεται. Έφυγε. Και θα κόψω ωραίες φυτούλες εδώ. Και όσο πιο χοντρά κόψουμε τα λαχανικά μας, τόσο περισσότερη ώρα θέλουν μαρινάρισμα. Αυτό θέλω να θυμάστε. Λοιπόν, το κολοκύθι πάει μέσα. Το καρότο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα το κόψω ροδέλες εδώ. Ξαναλέω, μπορείτε να κόψετε sticks, μπορείτε να τα κάνετε όπως θέλετε. Εγώ θα τα κάνω όχι πολύ sexy, θα τα κάνω έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι έτσι μπορείτε να τα κόψετε όλοι σας. Και πάμε τώρα στα δύο φανταστικά μας υλικά εδώ πέρα, που είναι το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Θέλουμε να κόψουμε μικρά μπουκετάκια. Οπότε ουσιαστικά, ή θα πάρετε και θα κόβετε εδώ πέρα τα μπουκετάκια με ένα μαχαιράκι, ή θα τα τραβάτε με το χέρι. Εγώ προτιμώ με το μαχαίρι, εδώ, για να τα κάνω όλα ομοιόμορφα. Οπότε θα συνεχίσω μέχρι που να κάνω μπουκετάκια τον μπρόκολο και το κουνουπίδι και μέχρι που να πάρει μία βράση το σιροπάκι μου εδώ πέρα. Το 1543, ένα κινέζικο πλοίο με τρεις Πορτογάλους ναυτικούς έφτασε στο ιαπωνικό νησί Τανεγκασίμα. Οι Πορτογάλοι ναυτικοί βρέθηκαν να ξεκινούν εμπορικές συναλλαγές με την Ιαπωνία. Από όπλα, σαπούνι και καπνό μέχρι συνταγές. Η συνταγή τεμπούρα ήταν η πρώτη που κράτησαν οι Ιάπωνες από τους Πορτογάλους, οι οποίοι το 1639 εκδιώχθηκαν όταν το τότε καθεστώς θεωρούσε το χριστιανισμό κίνδυνο για την ιαπωνική κοινωνία. Και τελειώσαμε τα λαχανικά μας. Εδώ πέρα έχει αρχίσει να βράζει το σιροπάκι μας. Και τώρα πάμε λίγο να σας εξηγήσω τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε δύο τεχνικές. Εγώ, όταν βιάζομαι πάρα πολύ για να κάνω πίκλα, γιατί κάποιες φορές όντως δεν έχουμε υπομονή και θέλουμε να κάνουμε την πίκλα κατευθείαν, αυτό που κάνω είναι να παίρνω τα λαχανικά, να τα βάζω μέσα στο σιροπάκι και να τα βράζω ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο. Το πιάσαμε, όταν είναι κομμένα έτσι. Οπότε μετά, με το που αφαιρέσω από τη φωτιά και αφήσω να κρυώσουν μέσα στο σιρόπι, η πίκλα μου είναι έτοιμη. Υπάρχει αυτή η τεχνική και η δεύτερη τεχνική είναι. Με το που ρίξουμε τα λαχανικά μας μέσα, εδώ, αφήνουμε να κάνει μία βράση ξανά το σιρόπι μας, γιατί το κρυώσαμε με το που ρίξαμε τα λαχανικά, και αφήνουμε μέσα στο ψυγείο, αφού κρυώσει το σιρόπι, να μαριναριστούν για τουλάχιστον 2 με 3 ωρίτσες. Δηλαδή, τώρα, έτσι όπως είναι,
φροντίζω να βυθιστούν μέσα στο σιρόπι, γιατί δεν είναι βυθισμένα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Με μία μεμβράνη. Παίρνουμε τη μεμβράνη, εδώ και εδώ. Και αφήνουμε να μαριναριστούν. Με το δεύτερο τρόπο, κρατάνε λίγο περισσότερο τα λαχανικά μας. Δηλαδή έχουν περισσότερο δάγκωμα, δεν λιώνουν τόσο πολύ όσο με τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι πάρα πολύ βίαιος και μαλακώνουν τα λαχανικά και χάνουν πάρα πολύ χρώμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο ήπιος, αλλά σε γεύση δεν έχουν καμία διαφορά. Λοιπόν, τώρα αφήνω αυτό στην άκρη, εδώ, να γίνει ωραία, να κρυώσει και να το βάλουμε στο ψυγείο. Και έχω ετοιμάσει ήδη εγώ λίγο πίκλα. Και κοιτάξτε εδώ χρώμα που κρατήσαν τα λαχανικά μας. Γιατί κάναμε την άλλη τεχνική που σας είπα. Δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό το σημείο μην αρχίζετε να τα τρώτε ομά, γιατί δεν θα μείνει τίποτα να τηγανίσετε. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάω ένα τηγανάκι πάνω σε φωτιά με λάδι, να το βάλω να ζεσταίνεται. Τέλεια. Σουρώνουμε τα λαχανικά μας εδώ. Εν τω μεταξύ δεν έχω πάρει σωστό σουρωτή. Δεν θα φτάσει να βάλω όλα μου τα λαχανικά. Όχι, μια χαρά. Έφτασε. Ίσα-ίσα. Yes. 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 Τώρα, η εξής ερώτηση που θα έκανα εγώ στη θέση σου, Μπελέση. Αυτό το ζουμάκι εδώ, τι το κάνουμε, το πετάμε? Το κρατάμε. Η αλήθεια είναι πως άμα με ρωτήσεις σαν σεφ, θα σου πω ότι δεν το κρατάμε, κάνουμε ένα καινούργιο, γιατί αυτό το ζουμάκι μέσα τι έχει? Έχει ζουμιά από όλα τα λαχανικά που βάλαμε μέσα, οπότε θα αρχίσει να χαλάει. Αλλά στην πραγματικότητα, τουλάχιστον μία με δύο φορές ακόμα, μπορούμε να κάνουμε πίκλα με το ίδιο ζουμί, αρκεί να το δώσουμε μία βράση καλή 3-4 λεπτάκια για να εξατμιστεί η υγρασία που έχει μέσα. Οπότε, σαν σεφ όχι, σαν Άκης νοικοκύρης, για να μην πετάξουμε το σιρόπι, σου λέω ναι. Εντάξει? Τώρα, η τεμπούρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Corn flour, αλεύρι, μία κοφτή κουταλιά της σούπας μάτζινο στιμιά. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζινο στιμιά, ένα συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό της γεύσης για όλα σας τα πιάτα. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας κοφτή, εδώ. Corn flour, αλεύρι και μάτζινο στιμιά. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο μέσα. Καθόλου αλάτι, καθόλου πιπέρι. Αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε να προσθέσουμε το τελευταίο υλικό για την τεμπούρα, που είναι τι? Η παγωμένη σόδα μας. Και όταν λέω παγωμένη, πρέπει να είναι παγωμένη. Όσο πιο παγωμένη είναι η σόδα, τόσο πιο τραγανά θα βγουν τα λαχανικά μας. Οπότε πάμε να τη φέρω από το ψυγείο. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ρίχνω και τη σόδα μου μέσα. Δεν βάζετε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ακολουθείτε ακριβώς τη συνταγή που σας έδωσα και τώρα θα έχετε την πιο τέλεια τεμπούρα. Λοιπόν, ανακατεύω. Αλεύρι, corn flour, τη σόδα μου και την οστιμιά και φροντίζω να σπάσω πάρα πολύ καλά μέσα το αλεύρι και το corn flour. Δεν θέλω να έχω γρουμπαλάκια και ουσιαστικά η τεμπούρα μου είναι έτοιμη. Θα παρατηρήσω ότι η τεμπούρα είναι ένας πάρα πολύ ελαφρύς χυλός και θα νομίζετε ότι κάτι έχετε κάνει λάθος. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ουσιαστικά η τεμπούρα είναι ένας πολύ απαλός χυλός που μας κάνει μια ελαφριά κρούστα γύρω-γύρω από τα λαχανικά μας. Τώρα, θα πάρω τα λαχανικά μου, θα τα ρίξω σε ένα μπολ, εδώ, και θα προσθέσω λίγο corn flour, εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα κολλήσει το corn flour πάνω στα λαχανικά και θα κολλήσει καλύτερα η τεμπούρα πάνω στα λαχανικά. Σε περίπτωση που δεν βάλω corn flour στα λαχανικά, με το που βάλετε την τεμπούρα και τα ρίξετε μέσα, η τεμπούρα θα φύγει κατευθείαν από τα λαχανικά. Οπότε τι κάνω, ανακατεύω εδώ το corn flour μαζί με τα λαχανικά. Και έτσι όπως είναι, τα πράγματα είναι απλά. Μεταφέρομαι εδώ, λαχανικά, τεμπούρα. Βουτάω τα λαχανικά μου μέσα στην τεμπούρα και αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι με το που ρίξω μέσα στο τηγάνι κατευθείαν τι κάνει, ρίχνει τη θερμοκρασία από το λάδι. Οπότε δεν θέλω να παραφορτώνετε το τηγάνι με πολλά λαχανικά. Πρέπει να ρίχνουμε λίγα λαχανικά, να τα κάνουμε ωραία, να περιμένουμε ξανά να ζητάνε το τηγάνι και μετά να ρίχνουμε άλλα. Το πιάνεις, φίλε Μπελέση? Γιατί είναι πάρα πολύ παγωμένο, οπότε συνεχώς θα ρίχνει τη θερμοκρασία από το λάδι. Οπότε, ένα. Δύο. Τρία. Τι ωραίο πράγμα η τεμπούρα, ε. Εδώ. Και ένας βοηθός, παρακαλώ να έρθει να βγάλει τα λαχανικά τα πρώτα. Λοιπόν, πάρε από κάτω ένα ταψάκι, γρήγορα.
και μία τρυπητή και λίγο χαρτί. Περίμενε. Εδώ. Και αρχίζει να βγάζει αυτά που είναι έτοιμα. Μπράβο. Εδώ. Καταλαβαίνετε ότι τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τα ψήσουμε. Γιατί, τα έχουμε ψήσει ήδη με τη μαρινάδα μας. Θέλουμε να ψηθούν, αλλά μην πάρουν πάρα πολύ χρώμα. Εδώ. Και συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουμε όλα μας τα λαχανικά. Το Peixinhos da Horta, όπως αρχικά ονομαζόταν η συνταγή στην Πορτογαλία όπου γεννήθηκε, σημαίνει τα ψάρια του κήπου και στην ουσία άρχισε να χρησιμοποιείται σαν όρος κατά τις περιόδους που η Καθολική Εκκλησία απαγόρευε την κατανάλωση κρέατος λόγω νηστείας. Τότε έφτιαχναν κουρκούτι και το χρησιμοποιούσαν στα λαχανικά σαν υποκατάστατο. Οι Ιάπωνες, που δεν είχαν κανένα περιορισμό λόγω παράδοσης, εμπλούτησαν στη συνέχεια το κουρκούτι αλλά και τις γεμίσεις, αφού σήμερα οτιδήποτε από γαρίδες μέχρι γλυκοπατάτες και μανιτάρια μπορούν να μετατραπούν σε τεμπούρα. Και βγάζουμε για την τελευταία μας εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που έχουν γίνει. Φανταστικά. Και ένα μυστικό για να καταλάβετε ότι πραγματικά έχετε πετύχει την τεμπούρα σας είναι το λάδι. Γιατί η τεμπούρα είναι κάτι πάρα πολύ light, οπότε δεν χαλάει το λάδι μας. Τώρα, έχω πάρα πολλά λαχανικά. Θα ρίξω, δεν πειράζει, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, πόσο υπέροχα που είναι. Και η σάλτσα που θα βάλω για να σερβίρω, θα βάλω λίγη εδώ, είναι μία sweet chili, που μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ και να φτιάξετε τη δική σας sweet chili. Τα έχετε όλα τα υλικά στο σπίτι, δεν χρειάζεται να πάτε να αγοράσετε τίποτα. Αρκεί να πατήσετε sweet chili sauce Άκης Πετρετζίκης. Και σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε έτσι ακόμα πιο ιδιαίτερο, μπορείτε να κάνετε και μία σάλτσα γιαουρτιού. Πολύ απλά, λίγο κάρι, λίγο πάπρικα. Εδώ, λίγο χυμό από lime που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ. Να δώσουμε λίγο ακόμα γεύση, λίγο μάτζινο στη μια. Εδώ, ανακατεύουμε και βουαλά. Έχουμε μία πολύ ωραία σάλτσα γιαουρτιού που ουσιαστικά η σάλτσα γιαουρτιού θα ισορροπήσει και το έτσι spicy τη sweet chili sauce σε περίπτωση που κάποιος θέλει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε. Εδώ, τέλεια. Τέλεια. Και βέβαια, λίγα μυρωδικά στο τέλος από πάνω, πάντα πηγαίνουν. Λίγο κοριάνδρος, εδώ. Μας αρέσει, το θέλουμε. Μου αρέσει και εμένα, σας αρέσει και εσάς. Οπότε, μόλις φτιάξαμε τα λαχανικά μας. Κοιτάξτε εδώ. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν εδώ τη γεύση. Φανταστικό πλατό με το τίποτα, με λαχανικά που μας έχουν περισσέψει, μόλις με λίγο ξύδι και λίγο ζάχαρη. Άντε, γεια. Για τα λαχανικά τεμπούρα, σε κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, το ξύδι, τον κόλιανδρο, το μπούκοβο, αλάτι και μεταφέρουμε σε δυνατή φωτιά. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Παράλληλα, κόβουμε το κολοκύθι και το καρότο σε λεπτές ροδέλες, το μπρόκολο και το κουνουπίδι σε μικρά μπουκετάκια και τα βάζουμε σε μπολ. Βάζουμε τα λαχανικά στην κατσαρόλα να πάρουν μία βράση, μεταφέρουμε όλο το μείγμα σε ένα μπολ, καλύπτουμε με μία μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστούν. Σουρώνουμε τα λαχανικά και τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το corn flour. Ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνειά τους. Για την τεμπούρα, σε μπολ βάζουμε το corn flour, το αλεύρι, την οστιμιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την παγωμένη σόδα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα χυλό. Βάζουμε τα λαχανικά στο μείγμα της τεμπούρας και μεταφέρουμε σε τηγάνι με ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά. Τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να χρυσαφίσουν και να γίνουν τραγανά και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Για το σερβίρισμα, σε μπολ βάζουμε το γιαούρτι, την πάπρικα, το κάρι, το χυμό από το λάιμ, την οστιμιά και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα λαχανικά με τη σάλτσα γιαουρτιού, τη γλυκόξινη σάλτσα και κόλιανδρο. Επειδή θα καώ από τη sweet chili sauce, από την άλλη πλευρά θα βάλω τη δροσερή σάλτσα γιαουρτιού και θα κάνω μία ολοκληρωμένη μπουκίτσα. Ακούτε, έτσι. Μοναδικό. Γιατί είναι τόσο απλό και μπορείς να πάρεις τόσο πολύ ποσότητα με λαχανικά που έχεις μέσα στο ψυγείο σου, που πραγματικά πρέπει όλοι να μπείτε σε διαδικασία να το φτιάξετε. Τα έχετε όλα τα υλικά στο σπίτι, οπότε ξεκινήστε
αμέσως με το που τελειώσει η εκπομπή, όχι τώρα, γιατί έχουμε άλλες δύο συνταγές.